Από το κακό στο χειρότερο οδηγούνται τα πράγματα στα δημόσια νοσοκομεία του νησιού μας, όπως υποστηρίζουν εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, στο σκηνικό παρετήσεων γιατρών, στις βάρδιες τρόμου, στα περιστατικά τραυματισμού γιατρών, με φόντο τις ασφυκτικές συνθήκες εργασίας, αλλά και στο τομέα της ψυχικής υγείας, ο οποίος, όπως τόνισαν, καταραίει. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει κανονικότητα και προσπάθεια ότι καλυτερεύουν τα πράγματα στον χώρο της υγείας, τη διαψεύδει καθημερινά τόσο οι υπηρεσίες υγείας στο νησί μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Η κατάσταση καθημερινά χειροτερεύει σε όλες τις δομές υγείας. Παθολόγους δεν έχουμε, χειρούργους δεν έχουμε, ορθοπαιδικούς δεν έχουμε. Ο αξονικός τον έχουμε 2-3 χρόνια τώρα, δεν δουλεύει. Έχουμε ένα παθολόγο, ένα ακτινολόγο, ένα νησιολόγο. Οπότε καταλαβαίνετε, τις 30 μέρες του μήνα καλύπτουν τις 7-8 που μπορούν και 22 μέρες να κάλυπτες. Στον τομέα της ψυχικής υγείας γυρνάμε καθημερινά 10 χρόνια πίσω. Να βάλω σε παρένθεση τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό του διευθυντή, του μοναδικού κιόλας ειδικού γιατρού της ψυχιατρικής κλινικής των Χανίων, ο οποίος ο συνάδελφος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του μέσα στην εργασία του. Έπρεπε να έχουμε 146 άτομα προσωπικό και καλούμαστε και βγάζουμε βάρδιες με 45 άτομα προσωπικό. Είμαστε κάτω από το όριο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έτσι γενικά αντιμετωπίζουμε είναι το θέμα του προσωπικού. Έχουμε περισσότερες ανάγκες από το προσωπικό. Είμαστε τώρα γύρω στα 35 άτομα στον δρόμο. Αυτοί αρκούν για να βγάζουμε περίπου 3 στενοφόρα σε κάθε βάρδια. Συνδικαλιστές έστειλαν τα δικά τους μηνύματα προς τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του περί συμμορίας της μιζέριας. Είπε ότι το έργο της κυβέρνησης είναι πολύ καλό στο χώρο της υγείας και όσοι διαμαρτύρονται και παρουσιάζουν εικόνα κατάρρευσης του ΕΣΥ είναι η συμμορία της μιζέριας και οι λαϊκιστές. Τώρα, εάν θεωρεί ότι δεν έχει καταρρεύσει το ΕΣΥ σε νοσοκομεία που εφημερεύουν χωρίς καρδιολόγο, χωρίς ακτινολόγο, χωρίς αναισθησιολόγο, χωρίς εντατικολόγο και θεωρεί ότι αυτό δεν είναι η κατάρρευση του ΕΣΥ, να βγει να το πει στον κριτικό λαό όταν θα έρθει με το καλό. Έχουμε νοσοκομεία που πραγματικά στο Λασίθι είναι σε μια κατάσταση να εφημερεύουν χωρίς κρίσιμες ειδικότητες. Το νοσοκομεία είναι σε εισαγωγικά. Η κάθοδος όποτε και να γίνει, να ξέρει ο υπουργός και οι τοπικοί παράγοντες εδώ ότι θα βρουν σύσσωμο το υγειονομικό κίνημα και όχι μόνο απέναντί του. Έχοντας υπόψη μας τα προβλήματα όλων των νοσοκομείων της Κρήτης που είναι μεγάλα και δημιουργώντας κοινή θέση και κείμενο για να παρέμβουμε και στη συνεδρίαση της ΠΕΔ που θα γίνει για τα θέματα υγείας. Εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στις λίστες αναμονής χειρουργείων που ολοένα και μεγαλώνουν, την ώρα που κριτικοί έχουν πληρώσει πάνω από 300.000 ευρώ στα απογευματινά χειρουργεία τους τελευταίους μήνες. Είναι ενδεικτικό ότι οι λίστες αναμονής που έλεγε η κυβέρνηση ότι θα μειωθούν το προηγούμενο διάστημα με το θεσμό των απογευματινών χειρουργείων όχι μόνο δημιουργήθηκαν, αυξηθήκαν και βεβαίως από τις τσέπες των κριτικών έχουν φύγει το τελευταίο πεντάμινο για τα απογευματινά χειρουργεία πάνω από 300.000 ευρώ. Είμαστε εκλεγμένοι και δεν θα λογοδοτήσουμε ούτε που θα κάνουμε τη σύσκεψη. Τα καυτά αυτά ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο Παγκρίτιας Σύσκεψης Σωματείων και Ενώσεων Γιατρών που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή μετά την άρνηση της διοίκησης να παραχωρηθεί το αμφιθέατρο για τις ανάγκες της σύσκεψης. Ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους με τη διοργάνωση δυναμικών κινητοποιήσεων.